και Μαδουρκίας, είχε 8 αδέρφια, 3 αγόρια και 5 κορίτσια. Οι γονείς του ονομάζονταν Βασίλειος και Εμέλεια, ευσεβείς χριστιανοί και πλούσιοι. Αυτοί μάλιστα έθεσαν και τις πρώτες πνευματικές βάσεις του Αγίου. Με εφόδιο λοιπόν αυτή τη χριστιανική αναστροφή, ο Βασίλειος αρχίζει μια καταπληκτική ανωδική πνευματική πορεία. Έχοντας τα χαρίσματα της ευστροφίας και της μνήμης, σπουδάζει σχεδόν όλες τις επιστήμες της εποχής του. Και το σπουδαιότερο κατακτά τη Θεία Θεωρία του Ευαγγελίου, που την κάνει αμέσως πράξη με την αυστηρή ασκητική ζωή του. Μετά τις πρώτες του σπουδές στη Κεσαρία και κατόπιν στο Βυζάντιο, επισκέφτηκε νεαρός ακόμα την Αθήνα, όπου επί 4 χρόνια συμπλήρωσε τις σπουδές του, σπουδάζοντας φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική, αστρονομία και ιατρική, έχοντας συμφοιτητές του τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό τον Θεολόγο και τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Από την Αθήνα επέστρεψε στη Κεσαρία και δίδασκε τη ρητορική. Αποφάσισε όμως να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή και γι' αυτό πήγε στα κέντρα του ασκητισμού για να διδαχθεί τα της μοναχικής πολιτείας στην Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Συρία και Μεσοποταμία. Όταν επέστρεψε πήγε σε μια μονή του Πόντου, αφού έγινε μοναχός και ασκήθηκε εκεί με κάθε αυστηρότητα για 5 χρόνια, ήδη τέλειε καταρτισμένος στην Ορθόδοξη πίστη, χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον Επίσκοπο Κεσαρίας Ευσέβιον. Ο υποδεγματικός τρόπος της πνευματικής εργασίας του δεν αργεί να τον ανεβάσει στο θρόνο της αρχιεροσύνης, διαδεχόμενος τον Ευσέβιο στην Επισκοπή της Κεσαρίας το 370 μετά Χριστόν. Με σταθερότητα και γενναίο φρόνημα, ως αρχιερέας έκανε πολλούς αγώνες για την Ορθόδοξη πίστη. Στους αγώνες του κατά του αριανισμού αναδείχθηκε αδαμάντινος. Ούτε οι βασιλικές κορακίες του Ουάλεντα, που πήγε από το προσώπο στη Κεσαρία για να τον μετατρέψει στον αριανισμό, ούτε οι απειλές του μόδες του μπόρεσαν να κάμψουν το ορθόδοξο φρόνημα του Αγίου. Υπεράσπισε με θάρρος την Ορθοδοξία, καταπλήσοντας τον βασιλιά και τους αριανούς. Ακόμα αγωνίστηκε κατά της ηθικής ύψεως και επέφερε σοφές μεταρρυθμίσεις στον μοναχισμό. Η δε υπόλοιπη επιμαντορική δράση του υπήρξε απαράμιλη, χτίσοντας την περίφημη βασιλιάδα, συγκρότημα με μαγή ιδρύματα, όπως φτωχοκομείο, ορφανοτροφείο, γεροκομείο, ξενοδοχείο και νοσοκομείο, όπου βρήκαν τροφή και περίθαλψη χιλιάδες πάσχοντες κάθε ηλικίας, γένους και φυλής. Ο Μέγας Βασίλειος έχει πλούσιο και σημαντικό συγγραφικό έργο. Τα κυριότερα έργα του είναι οι 9 ομιλίες στην Εξαήμερο. Εκτός των άλλων έργων του έγραψε και Θεία Λειτουργία, που με την επικράτηση αυτής της συντομότερης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου τελείται 10 φορές το χρόνο, την 1η Ιανουαρίου, όπου γιορτάζεται και η μνήμη του, τις πρώτες 5 Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις παραμονές των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο. Στα 50 του χρόνια ο Μέγας Βασίλειος, εξαιτίας της ασθενικής κράσεώς του και της αυστηρής ασκητικής ζωής του, την 1η Ιανουαρίου του 378 μετά Χριστόν παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Εύχομαι σε όλους και όλες χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό, καλή χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα με τη βοήθεια του Θεού. Τους εορτάζοντες και σε εορτάζουσες χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό. Του Κυρίου δαηθόμεν τον ουρανό πάντορα του Χριστού μίστην του Δεσπότου τον φωστήρα τον φαΐνον τον εκκέσαριας και κάπα τιμή
Πατρός ημών Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης και του Ιωσίου Πατρός ημών Σεραφείμ του Σαρόφ. Την Τρίτη, 3 Ιανουαρίου, θα λειτουργήσουμε για την εορτή του Αγίου Σιωμάρτυρος Εφραίμ, του νεοφανούς και θαυματουργού του εν το όρι των αμόμων της Αττικής και την Τετάρτη, εορτή του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού. Την Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου, ώρα 5 το πρωί, θα τελεστούν οι ακολουθίες του όρθρου των Μεγάλων Ωρών, η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και ο Μεγάλος Αγιασμός. Την Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου, ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο Μεγάλος Αγιασμός θα τελεστούν ώρα 6:30 το πρωί. Το Σάββατο, 7 Ιανουαρίου, εορτάζουμε τη σύναξη του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο ναό μας, ώρα 5 το απόγευμα, με ομιλητή τον πρωτοπεσβύτερο πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, κυρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Θέμα, ο Όσιος Παΐσιος και η αγάπη του για την Παναγία. Θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Του Κυρίου δαϊθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, ο εν διογδό ημέρας εκεί περιτμηθήνε κατά δεξάμενος για την ημών σωτηρία και αναστάσει εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού μικρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εν ουρανίων δυνάμειων εν σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας του Μεγάλου, που την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλαθε, εις πολλά έτη. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους.